δήθεν για ιατρική περίθαλψη, αυτό έγραφε το έγγραφο, αλλά μου αναφέρθηκε ρητά ότι η εντολή που είχαν από τον κύριο διοικητή ήταν να μου κάνουν ένα rapid test. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αλεξάνδρα Παπαϊωάννου, μιλώντας στην Κρήτη TV, ξεδιπλώνει καρέ-καρέ την προσβλητική και απαξιωτική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε όταν ο γιατρός εργασίας του Παγνή χτύπησε την πόρτα του σπιτιού της. Η καταγγελία της κυρίας Παπαϊωάννου και δύο ακόμη αναισθησιολόγων που υποβλήθηκαν στην ίδια διαδικασία, ενώ νοσούσαν από COVID και είχαν δηλώσει θετικά τεστ, έχει ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Με τη διοίκηση του Παγνή να καταγγέλλεται για τρομοκρατία και απαξίωση των εργαζομένων. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Υποβλήθηκα σε τεστ, βγήκε πάλι θετικό. Γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δεν συμφωνώ με την όλη διαδικασία. Με προσβάλλει, με απαξιώνει. Είναι ξεφτελιστικό. Αλλά από την άλλη δεν έχω να κρύψω και κάτι ή να φοβηθώ να υποβληθώ ξανά σε τεστ. Η καθηγήτρια αναισθησιολογίας παρουσιάστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, που συνεδρίασε εκτάκτως χθες το βράδυ, για να επιβεβαιώσει όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ξεσηκώνοντας θυελλώδεις αντιδράσεις. Κανείς δεν νοείται να προσβάλλει το ιατρικό σώμα, το οποίο από την αρχή της πανδημίας έχει υπηρετήσει τη δημόσια υγεία με αυταπάρνηση, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, ο οποίος καταδικάζει ομόφωνα και απερίφραστα τη συγκεκριμένη ενέργεια. Να προασπίσουμε και να υπερασπίσουμε την ιατρική αξιοπρέπεια. Δεν ζητάμε διαφορετική μεταχείριση. Ό,τι μεταχείριση έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, θέλουμε και για τους γιατρούς, αλλά δεν μπορεί να αμφισβητείται η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία ενός ιατρού, μιας διευθύντριας μιας κλινικής, δύο διευθυντών αναισθησιολόγων, οι οποίοι έχουν προσφέρει. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά το σάλο που ξέσπασε και αφού το θέμα έφτασε ήδη στη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να καλείται να δώσει εξηγήσεις, η διοίκηση του Παγνή σε ανακοίνωσή της αναλώνεται στο τι προηγήθηκε της εφόδου στα σπίτια των τριών αναισθησιολόγων, χωρίς καμία αναφορά στην ουσία της υπόθεσης. Ότι δηλαδή η εντολή στο γιατρό εργασίας ήταν σαφέστατη για τη διενέργεια COVID test. Μετά την άρνηση της διευθύντριας και με δεδομένο προηγούμενη νόσηση προσωπικού της κλινικής και με το φόβο επιμόλυνσης του λοιπού ειδικευμένου αναισθησιολογικού προσωπικού που θα έκλεινε εντελώς τα χειρουργεία, αποφάσισε τη μετακίνηση του ιατρού εργασίας και της επισκέπτριας υγείας στις οικίες των ιατρών για ιατρική περίθαλψη και τη λήψη τυχόν μέτρων για τον έλεγχο και προστασία του λοιπού ιατρικού προσωπικού. Δεν μπορείς ούτε να είσαι παραγωγικός, ούτε να είσαι ευτυχισμένος όταν λειτουργείς σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εκφοβιστικό και τοξικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου ξεκαθαρίζει πως όσα διαδραματίστηκαν αποτελούν κατάφορη παραβίαση των νομικών διατάξεων αλλά και των οδηγιών του ΕΟΔΗ για την νόσηση από COVID-19, αλλά και το ίδιο το πλαίσιο των συμβουλευτικών αρμοδιοτήτων του ιατρού εργασίας, ο οποίος αναμένεται να κληθεί άμεσα για εξηγήσεις.